Σε απλούστευση και ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών προχωρά σταδιακά το Υπουργείο Διακυβέρνησης σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των πολιτών στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θα ενεργοποιηθεί η ενιαία ψηφιακή πύλη, όπως δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών υφυπουργός Γιώργος Γιοργαντάς στο περιθώριο του 4ου Θεσσαλονίκη Summit. Ανοίγει το Μάρτιο η πύλη, το gov.gr, η ενιαία ψηφιακή πύλη στην οποία θα μπορεί να απευθύνεται ο πολίτης και από την οποία θα οδηγείται προς όποια διεκπεραίωση υπόθεσης του επιθυμεί. Ποιο είναι το διαφορετικό? Πλέον το διαφορετικό είναι ότι έχουν λυθεί ζητήματα διαλειτουργικότητας σε νομοθετικό επίπεδο, θα λυθούν και σε τεχνικό, οπότε απευθυνόμενο σε αυτή την πύλη, εκεί θα μπορούν να αντλούνται όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, όλα τα έγγραφα που τον αφορούν, έτσι ώστε μπορεί να διεκπαιρώνει την όποια υπόθεσή του, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνεται σε διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικά υπουργεία. Σε πρώτη φάση θα ενταχθούν στην ενιαία ψηφιακή πύλη υπηρεσίες που συνδέονται με κοινωνικά γεγονότα, όπως οι ληξιαρχικές πράξεις. Περισσότερο θα αφορούν τον απλό πολίτη, τον οικογενειάρχη, τα λεγόμενα γεγονότα ζωής, όπως είναι η γέννηση, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι η απώλεια μιας ζωής, και στη συνέχεια θα προστίθονται όλο και πιο σύνθετες. Αλλά αυτό θα γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος θα προβάλλεται, ο οποίος θα γνωστοποιείται προς τους ενδιαφερόμενους, και στο τέλος αυτής της διαδρομής, αλλά και με τον ενιαίο αριθμό πρόσβασης προς τις υπηρεσίες που θα έχει πλέον ο κάθε πολίτης, θα μπορέσει να γίνει πιο εύκολη και πιο άμεση η εξυπηρέτησή του. Βελτιωτικές παρεμβάσεις αναμένονται και στον θεσμό των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Έχουμε κάνει ένα πολύ σωστό προγραμματισμό στο Υπουργείο και τους επόμενους μήνες θα αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα βήματα αυτής της αναβάθμισης, καθώς όπως είπα, η λειτουργία των ΚΕΠ είναι απαραίτητη και αναγκαία για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας. Οπότε αυτή την ενίσχυση τόσο σε τεχνικό υλικό, αλλά όσο και σε όποιες άλλες υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την καλύτερη διεκπαιρέωση των υποθέσεων των πολιτών, θα τις δείτε άμεσα. Ο κύριος Γιοργαντάς αναφέρθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη, ενώ σημείωσε ότι στον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης ψηφίστηκαν μεταξύ άλλων το Εθνικό Πρόγραμμα Απλουστεύσεων, το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας και άλλα.